Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο στο Δήμο Σερών σχετικά με πρόσφατες δηλώσεις τελεχών της Δημοτικής Παράταξης Σέρας του Στέφανου Φωτιάδη, ότι ο νυν Δήμαρχος Σερών Πέτρος Αγγελίδης δεν στήριξε την παράταξη Δημοτική Πρωτοβουλία Σεραίων, την οποία ο ίδιος γέννησε και υπηρέτησε. Μέλη της παράταξης Σέρας υποστηρίζουν ότι ο Πέτρος Αγγελίδης στήριξε τη Δημοτική Παράταξη Συμμαχίας Σεραίων του Αλέξανδρου Χρυσάφη. Σήμερα ο επικεφαλής της Δημοτικής Πρωτοβουλίας Σεραίων Θεόδωρος Αραμπατζής παραχώρησε συνέντευξη τύπου, τονίζοντας ότι δεν θα επιτρέψουμε ούτε στον κύριο Φωτιάδη, ούτε και σε κανέναν άλλον από την παράταξή του να σπηλώσει τόσο τη Δημοτική Πρωτοβουλία, όσο και οποιαδήποτε από τα μέλη μας, προσδοκώντας, όπως αναφέρει ο κύριος Αραμπατζής, προεκλογικά ωφέλη. Καλό θα είναι να σταματήσουν τις συκοφαντικές, αναλυθείς και αναπόδεικτες εικασίες τους, μιας και ούτε τους βοηθούν, ούτε και προάγουν τον πολιτικό πολιτισμό και φέρουν ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που επιθυμούν, αναφέρει ο κύριος Αραμπατζής. Σε καμία περίπτωση δεν αναμειχθήκαμε με τις δύο υποψηφιότητες για τις εκλογές της Κυριακής. Θεωρώ όλα αυτά που ακούστηκαν κατά τις χθεσινές εκπομπές, τόσο μεσημβρινές αλλά και βραδινές, που συστηματικά προσπαθήσανε να σπηλώσουν την τιμή και την υπόλοιψη της Δημοτικής Πρωτοβουλίας, τα θεωρώ ανυπόστατα και συκοφαντικά. Όσον αφορά για τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Αγγελίδη, ξεκαθαρίζω προς όλες τις κατευθύνσεις ότι ήταν δίπλα μας, ότι συνεχίζει και είναι δίπλα μας, στηρίζει την προσπάθεια της Πρωτοβουλίας και θα συνεχίσει να τη στηρίζει. Όλα λοιπόν όσα ακούγονται, αυτό που θέλουμε να δηλώσουμε, είναι εκ του πονηρού. Ασχολούνται πάρα πολύ με το αποτέλεσμα των εκλογών της προηγούμενης Κυριακής. Εμείς το αποδεχθήκαμε όπως το δηλώσαμε και το μεταφέραμε προς όλες τις κατευθύνσεις. Η δικιά μας η εκτίμηση είναι ότι θα πρέπει να ασχοληθούν σοβαρά πλέον με τα δικά τους. Έχουν μια κρίσιμη αναμέτρηση και νομίζω ότι όλες αυτές οι ενέργειες δεν πρόκειται να τους ωφελήσουν. Αυτό που δεν μπορώ να δεχθώ είναι ότι ο κύριος Αγγελίδης άσκησε πολιτική εναντίον της Δημοτικής Πρωτοβουλίας. Νομίζω ότι αυτό ξεπερνάει τα όρια της φαντασίας. Στο ίδιο μήκος κύματος και η δήλωση του Προέδρου του Αυτοκινητοδρομίου, Βασίλη Παπαβασιλείου, ο οποίος χαρακτήρισε τον νυν Δήμαρχο Σερών στυλοβάτη της παράταξης, σημειώνοντας τα εξής. Σχετικά με τα όσα υπόθηκαν στα μέσα ενημέρωσης χθες, 5η 30 Μαΐου, από στελέχη της παράταξης του κυρίου Φωτιάδη, ότι δηλαδή ο Δήμαρχος, ο κύριος Πέτρος Αγγελίδης, στήριξε την παράταξη του κυρίου Χρυσάφη από την πρώτη Κυριακή των δημοτικών εκλογών, είναι ψευδή και συκοφαντικά. Και τα καταδικάζω προσωπικά. Όλοι μας, όλη η παράταξη και εγώ προσωπικά. Ήταν, είναι και θα είναι ο στυλοβάτης της παράταξης ο Δήμαρχος, ο κύριος Πέτρος Αγγελίδης. Οποιοςδήποτε προσπαθεί να σπηλώσει την τιμή και την υπόλοιψη της ιστορικής μας παράταξης και των στελεχών της, να ξέρει ότι θα βρίσκεται πάντα απέναντί μας. Ακολούθησαν δηλώσεις υποστήριξης του Δημάρχου και από τον Αντιδήμαρχο Ηλία Γκότση, αλλά και από τον Πρόεδρο της Δημοτικής Πρωτοβουλίας Σεραίων, Απόστολο Σφεκτόπουλο. 5 χρόνια είμαι κοντά στον Δήμαρχο και ξέρω πώς πονάει αυτό το δικό του παιδί, μέσα σε εισαγωγικά, που λέγεται Δημοτική Πρωτοβουλία. Προσωπικά μου έλεγε, Ηλία, τρέξε εκεί για τη Δημοτική Πρωτοβουλία. Είναι άδικο και συκοφαντικό από αυτά που λέγονται από την παρέλαση που κάνουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Παράταξης Φωτιάδη. Δεν προάγουν τον πολιτισμό και θέλω να τους τονίσω ότι αυτό που κάνουνε τους γυρίζει μπούμερα στη σειραϊκή κοινωνία. Η Δημοτική Πρωτοβουλία δεν χρειάζεται υπερασπιστές, δεν χρειάζεται ανθρώπους που συμπάσχουν εντός εισαγωγικών με το πόνο της. Ξέρει τα αίτια, έκανε την αυτοκριτική της, ο υποψήφιος δήμαρχός μας από την πρώτη, από την Κυριακή έκανε τις δηλώσεις που έπρεπε να κάνει και που συνάδουν το πολιτικό ήθος της Πρωτοβουλίας. Όσον αφορά για τον Πέτρο Αγγελίδη, ήταν πάντα μαζί μας. Είναι υπερασπιζόμαστε τον ιδρυτή
και συμπαραστάτη μας σε αυτόν τον αγώνα που δίνουμε.